περάσει ο καιρός, πως γίνεται ψυχρός ο άνεμος. Πως αλλάζει ο άνεμος, πως γίνεται βοριάς ψυχρός. Άνεμος φυσάει και τίποτα δεν μένει. Άνεμος ο χρόνος στη ζωή μας κλέβει. Τίποτα δεν το σταματά. Άνεμος φυσάει και σκίζει τα πανιά μας. Άνεμος σκορπάει τα φύλλα της καρδιάς μας. Άνεμος σκόρπισε και εμάς. Πώς αλλάζει ο καιρός, πώς γίνεται ψυχρός ο άνεμος. Πώς αλλάζει ο άνεμος, πώς γίνεται βοριάς ψυχρός. Καλησπέρα σας, βρισκόμαστε εδώ στο Φωταέριο, σε έναν υπέροχο χώρο, φυσικά φιλοξενούμενη της κυρίας Κέτη Γαρμπή. Καλησπέρα σας κυρία Κέτη. Καλησπέρα και σε εσάς. Κέτη Σκέτο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε στο χώρο σας. Χαιρόμαστε που είδαμε το πρώτο πρόγραμμα και θα δούμε τώρα και το δεύτερο μετά από τη συνέντευξή σας. Τι έχετε να πείτε για τον ενθουσιασμό του κόσμου μετά από τόσο καιρό που είχατε να εμφανιστείτε στη νυχτερινή ζωή? Είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Περίμενα ότι ο κόσμος θα με αγκαλιάσει, αλλά αυτό το πράγμα που γίνεται είναι αλήθεια ότι δεν το περίμενα. Και πραγματικά βγαίνω κάθε βράδυ συγκινημένη. Για κάποια λεπτά μιλάω στον κόσμο, τους δείχνω όλη αυτή τη φόρτιση τέλος πάντων που έχω και θα ήθελα πραγματικά να είχα μια τεράστια αγκαλιά και να αγκαλιάσω όλο αυτόν τον κόσμο και να τον ευχαριστήσω γιατί έμεινε εδώ και μου δείχνει πόσο πολύ του έχω λείψει. Ο κόσμος σας αποθέωνει. Κάθε κομμάτι δικό σας παίζει και ξαναπαίζει παντού. Μία επιτυχία που να την αγαπάτε και να την αγαπήσατε τόσο πολύ? Όλα μου τα τραγούδια τα αγαπώ, είναι πάρα πολλά. Να πω όμως για τα πρόσφατα κομμάτια. Τα καινούργια κομμάτια. Φυσικά, είναι τα καινούργια μας παιδιά αυτά. Το «Ανεμοδαρμένα ύψη» είναι από τα πιο αγαπημένα μου, το οποίο το λέω και εδώ και ήδη ο κόσμος το έχει μάθει και το έχει αγαπήσει και βέβαια αρκετά ακόμα από το καινούργιο δίσκο. Εδώ στο Φωταέριο υπάρχει μια πολύ όμορφη παρέα με ένα τέλειο κλίμα. Τι έχετε να πείτε? Πρώτα απ' όλα το κλίμα είναι έτσι όπως το λέτε, τέλειο, γιατί είναι και συνεργάτες μας. Τέλει. Και ξεκινάω από τον Γιώργο τον Μαζονάκη, ο οποίος είναι πραγματικά ένας σπουδαίος καλλιτέχνης και άνθρωπος. Αμέσως από την πρώτη στιγμή ήταν η σχέση μας ζεστή, αγαπησιάρικη και γι' αυτό βγαίνει και αυτό το καταπληκτικό κλίμα και έξω και το βλέπει ο κόσμος. Είμαστε και στη σκηνή επάνω, είμαστε πάρα πολύ δεμένοι και πολύ αγαπημένοι, είμαστε εκρηκτικοί. Αυτό ακριβώς. Επόμενα σχέδια τώρα στο Επόμενα σχέδια σίγουρα το πρόμο του δίσκου μας, όπου ο δίσκος αυτός πρέπει να ακουστεί σε όλη την Ελλάδα. Ή θα γίνονται ενδιάμεσα ταξίδια το χειμώνα ή περνώντας λίγο καιρός να ηρεμήσουμε, να ξεκουραστούμε μετά από τη σεζόν αυτή. Θεσσαλονίκη, σίγουρα σε όλη την Ελλάδα και βλέπουμε, δεν κάνουμε μακροπρόθεσμα σχέδια.
Θα χαρούμε να σας δούμε και στα νησιά μας κάτω, Ρόδο, Κάλυμνο, που σας αγαπάμε πάρα πολύ. Τα καλύτερα, εννοείται ότι θα έρθουμε, εννοείται. Χαιρόμαστε. Θα θέλαμε να μας δώσετε τις ευχές σας ή τις γιορτές που έρχονται. Βεβαίως, θέλω να πω να έχουμε όλοι καλά Χριστούγεννα, να είναι γεμάτα αγάπη, γεμάτα από καλοσύνη και γεμάτα από φιλανθρωπία. Θα πρέπει να κάνουμε τη φιλανθρωπία μας όχι σαν ζητιανιά για τον συνάνθρωπο, σαν ελεημοσύνη, αλλά μέσα από την καρδιά μας, ως αγάπη για τον συνάνθρωπό μας και αλληλεγγύη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά να έχετε και πάντα ανωδικά βήματα όπως μας έχετε συνηθίσει. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Κι εγώ. Σαν θρησκεία, τώρα αν φύγεις θα είναι γερός ηλία. Ήμουν στη ζωή σου, κάτι σαν θρησκεία. Βάζω στοίχημα τώρα μαζί σου για όσα κάνεις και όσα μου λες. Κάθε βράδυ που θα έρχεται θα έχεις πολλές τύχεις και ενοχές. Σκέψου ξανά, πιο καθαρά. Είπας να κάνεις και έλα τώρα πίσω. Γύρισε πίσω. Το μόνο που έχω να σταματήσω. Έλα τώρα πίσω. Θα μελαγχολήσω. Κι ύστερα εγώ, πώς θα συνεχίσω. Τη ζωή θα ζω αν δεν είσαι εδώ. Κοίτα με που κλαίω σαν παιδί, κι η αιτία λάθη μου είσαι εσύ. Κοίταξε με πώς μελαγχολώ, επειδή μακριά σου.